Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο του Αντσάν τον κύριο Λευτερή Κουσούλη, γνωστό πολιτικό αναλυτή και σταθερό αρθρογράφο α, του βήματο τη Κυριακή. Καλώ ήρθατε, κύριε Κουσούλη. Είστε Καλησπέρα. Καλησπέρα και στου τρει σα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Το εδώ Χαίρομαι και που είμαι εδώ στην ωραία παρέα. Να είστε καλά. Mm. Και εμεί που είστε μαζί μα. Ε, το συζητάγαμε και του συναδέλφου. Ότι ένα από τα πράγματα που λέγαμε το προηγούμενο, τα χρόνια που τον ΟΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ήταν και κάποιοι λέγονταν και, και το και, το και ένας από του λόγου που οι Ευρωπαίοι έδιναν έτσι, μια μεγαλύτερο τράτο χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κοινωνική ειρήνη. Έχετε μια αίσθηση ότι με το καλημέρα η κυβέρνηση είναι τριών μηνών. Βρίσκεται αντιμετώπιση με κοινωνικέ εντάσει, απεργίε, σκουπίδια στον δρόμο, μαθητέ και φοιτητέ στον δρόμο και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έρθει το επόμενο διάστημα. Ναι, είναι μια μικρή παράσταση από το παρελθόν. Είναι βέβαιο ότι θα κατασκευαστούν περισσότερο κοινωνικέ εντάσει. Με δεδομένο το γεγονό ότι η συμμετοχή στι κινητοποιήσει αυτέ είναι περιορισμένη, εγώ παρακολούθησα και τι δύο κινητοποιήσει. Εγώ δεν είμαι ένα παρατηρητή των πραγμάτων από το σπίτι μου, έτσι κάνω επί του πεδίου παρατήρηση. Συμμετέχω, αυτό είναι γνωστό για το πώ εξελίσσονται τα κοινωνικά πράγματα και στο δρόμο, θα λέγαμε. Ε, με την έννοια λοιπόν αυτή, υπάρχει ένα στοιχείο μάλλον κατασκευή και παράστασης κινητοποιούσαν. Παράγουν αποτέλεσμα όμως. Παρά μια πραγματική στον δρόμο ασφαλώς, είναι μια... ασφαλώς τώρα παράγουν αποτέλεσμα. Και κυρίως παράγουν εικόνα αποτελέσματος. Ε, έχω την γνώμη όμως ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση, αυτή η προσπάθεια... Το παρελθόν να συντηρήσει τον εαυτό του, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα ιτηθεί σιγά σιγά όμω, θα ιτηθεί. Δεν θα ιτηθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Θα περάσουμε δηλαδή σε μια νέα κατάσταση με βραδεί ρυθμού αλλαγή. Ο κατασκευαστή ποιο είναι. Ο το κατασκευαστής ο είναι. είναι... Ή ο υποκινητή. Ο υποκινητή δεν, δεν θα είναι ακριβέ να είναι υποκινητή. Υπάρχει μια, ε, μια αντίληψη κινητικότητα, κινητοποίηση και αντίδραση που ο... έρχεται από το παρελθόν. Ο, Σύ... ο, ο δηλαδή. αυτό θέλω να σα ρωτήσω. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Ε, έχει αρχίσει ήδη και υπάρχει μια σχετική επιχειρηματολογία περί μάχη στο δρόμο ή οτιδήποτε άλλο. Ότι έχει... είναι, δεν είναι καινούριο, συγγνώμη που διακόπτω. Είναι, είναι, είναι η φύση ε, του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Ναι. Για, για ένα διάστημα βέβαιω. Αυτό διάστημα το ψευδοδημοκρατικό αυτοί... δημοκρατικό κόμμα θεωρεί ότι τα προβλήματα επιλύονται στον δρόμο. Γιατί Εντάξει. το χαρακτήριζετε ψευδοδημοκρατικό. Γιατί δεν είναι δημοκρατικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα. Είναι το Είναι οποίο... ένα κόμμα το οποίο έχει 32%. Να τα πάμε όλα. Ο... Ναι, δεν είναι ότι έχει 33%. Εσεί θεωρείτε ότι έχει τη δυνατότητα δεδομένων και των ερισμάτων που έχει σε κοινωνικού και παραγωγικού φορεί αφενό και αφετέρου και γενικότερα με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο κοινωνικό πεδίο. Υπάρχει δυνατότητα για μαζικού τύπου αντιδράσεις ε, υποκινούμενες όπως μπορεί να συνέβη στο παρελθόν. Να σας πω, οι, οι κοινωνικές αντιδράσεις στο δημοκρατικό πλαίσιο είναι πάντα ένα θετικό μια θετική εξέλιξη. Γι' αυτό είπα οι, οι άνθρωποι. Οι ναι, δεν είπα οι υποκρινούμενε. Οι, οι άνθρωποι πρέπει να αντιδρούν αυτό όταν το θεωρούν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει Α, το μόνο, ε, του ζημιώνει. Ε, η δημοκρατία έχει μια κινητικότητα. Αυτό και έκανε αυτό. Το Τώρα, διαχωρισμό. τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ω ακτιβιστικό κόμμα μπορεί πράγματι να κινητοποιήσει μικρέ ομάδε και να διαμορφώσει μια εικόνα ευρύτερη κινητοποίηση. Όμω αυτό θα είναι περισσότερο παράσταση πραγματι... παρά πραγματικότητα. Και επειδή... Δεν υπάρχει να φοβήσει μια κυβέρνηση η κυβέρνηση αυτή έχει στοιχεία από μόνη τη που φοβάται, έχει στοιχεία που τη συνοδεύουν, mm. γιατί έχει σχέση με την πολιτική συνείδηση τη συντηρητική παράταξη και τη κεντροδεξιά παράταξη στην Ελλάδα, μπορεί να δημιουργήσει μια συνθήκη φόβου. Εάν φοβηθεί η κυβέρνηση, η οποία είναι μια κυβέρνηση που εκλέγεται μετά από μια καταστροφική διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα είναι ένα νέο στοιχείο και θα το παρατηρήσουμε. Αν καταλαβαίνω καλά, μπορεί να φοβηθεί. Λέτε, πράγμα. κύριε Κουσούλη, ότι θα τα ο χρόνο. Παράδειγμα, το άρθρο 193. Ναι, ναι, το άρθρο 193 που άλλαξε, που δίνει δυνατότητα στου Δήμου να αποφασίζουν. Θέλετε ιδιώτε, θέλετε τα ποεωτάτε με να μαζεύουν σκουπίδια. Αν όχι, Δήμαρχο. Έγινε και το ένα και το άλλο. Αποφασίσει και οι πόλη είναι καθαρέ, Φαντάζομαι εννοείται ότι αυτά από μόνο θα περάσουν στο Σιγά οτι... σιγά θα διαμορφωθεί λοιπόν μια νέα κατάσταση. Ούτω ή άλλω δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Οι ομάδε αυτέ οι κοινωνικέ, ε, τι είναι στην πραγματικότητα, Είναι ομάδε που έχουν καταπατήσει ρόλου, δηλαδή από το παρελθόν έχουν καταλάβει έναν χώρο. Προνομιούχα και, και να το και θέλουν να διατηρήσουν. Όχι το σύνολο των εργαζομένων. Προ... Ναι. Δεν μιλάω για το σύνολο, Μιλάμε, μιλάω για συγκεκριμένε κατηγορίε ανθρώπων. Ναι, για... Συχνά, Συχνά λέω συγκεκριμένες... το εξή παράδειγμα να σα πω, λέω το παράδειγμα. Συνδικαλιστέ παλαιού τύπου που λέμε για να το διαχωρίσουμε. Και και Εγώ θα ήθελα χώρα... να σα ρωτήσω όμω κάτι για να απαντήσετε ναι. και συνολικά σε αυτό. Πράγματι υπάρχει αυτό το ζήτημα με τα σκουπίδια, το οποίο είναι τεράστιο, έχει να κάνει με την κοινωνική ισορροπία, με την ίδια την ύπαρξη, την ομαλή ζωή τη κοινωνία. Θέλω να ρωτήσω κάτι ωστόσο. Γιατί σε έναν Δήμο, για παράδειγμα, τη Αττική, σε έναν Δήμο του Λεκανοπεδίου, ο εν λόγω Δήμο μπορεί να είναι πρότυπο καθαριότητα με αντίστοιχα προβλήματα με τον διπλανό που είναι το, το εντελώ αντίθετο παράδειγμα. Είναι θέμα τη ομάδα που Γι' αυτό που δίνει θέλω και να σα πω δήμα. ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα ναι, αυτό... ασφαλώ. Σε ό,τι αφορά την ένταξη θα των μπορούσε, ιδιωτών δηλαδή, σε αυτή τη διαδικασία. Το, και το σημερινό σύστημα να είναι αποτελεσματικό. Α, το ζήτημα είναι ότι δεν θέλουμε. είναι. Το ζήτημα mm. δεν, δεν, είναι. Και στο βαθμό που δεν είναι πρέπει να αλλάξει. Γιατί το πρωτεύον ζήτημα είναι τα δικαιώματα του καθημερινού ανθρώπου. Του πολίτη, η υγεία του, η καθαριότητα στο δρόμο, ο ευπρεπισμό και η αισθητική της πόλης. Δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε αυτά. Άρα λοιπόν, αν μια ομάδα ανθρώπων, επειδή βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο τη λειτουργία, θέλει όλα αυτά να τα ανατρέψει, δεν είναι επιτρεπτό και να το κάνει, γιατί όποιο από τι ομάδε αυτέ θέλει να το κάνει, να κάνει κόμμα, να κατέβει στι εκλογέ, να πάρει την εξουσία. Δεν μπορεί δηλαδή να μετατρέπει το δικαίωμά του σε μηχανισμό εκβιασμού των πολλών. Εκεί βρίσκεται το όριο και η κόκκινη γραμμή της δημοκρατικής λειτουργίας. Ο συνδικαλισμός δεν είναι κόμμα. Δεν διακυβερνά το χώρο. Δεν διακυβερνά το Δήμο. Υπάρχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στους Δήμους. Και δεν είναι οι συνδικαλιστές. Αυτά. Προστατεύει δικαιώματα αλλά όχι των ιδίων. Ε, πάμε λίγο και στην περιραίουσα κοινωνική, όχι κοινωνική, πολιτική ατμόσφαιρα. Έχουμε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, η χώρα για να ακριβολογούμε. Το μεγάλο αγκάθι είναι το προσφυγικό, το μεταναστευτικό. Απολύτω. Ναι. Επειδή ακριβώ αποκλείεται να λυθεί. Θα είναι ένα άλλο πρόβλημα. Ακριβώ. Θα είναι ένα άλλο πρόβλημα, θα μα απασχολεί για χρόνια, δεν ξέρω τι. Θα δούμε. Πόσο μπορεί να επηρεάσει τη συνολική εικόνα τη κυβέρνηση όλο αυτό, Επηρεάζει ασφαλώ τη συνολική εικόνα τη κυβέρνηση. Νομίζω ότι σιγά σιγά οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπερβαίνει την κυβέρνηση, υπερβαίνει και τη χώρα. Και συνεπώς χρειάζεται μια μεγάλη συνεννόηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό που έχει σχετική αντιμετώπιση, ε, σπέβτο να συμπληρώσω, και πάντως κάποια στιγμή η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να πάρει μεγάλες αποφάσεις ως προς αυτό. Η χώρα είναι μια μικρή χώρα, ε, δεν μπορεί να σηκώσει στους ώμους της τις αμαρτίες του κόσμου, ούτε να θεραπεύσει τις πληγές του. Το γεγονό ότι υπάρχει μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα ε, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει η μικρή Ελλάδα. Θα έλεγα ούτε η Ευρώπη δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Είναι ένα μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα τη εποχή, μπροστά στο οποίο η χώρα πρέπει τουλάχιστον να κινηθεί με έναν βαθμό συνεννόηση αρκετά προχωρημένο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Ναι, αλλά μέχρι να συνεννοηθούν όλε αυτέ οι πολιτικέ δυνάμει, έρχονται ροέ προσφύγων. Από ό,τι φαίνεται αρχι... αρχίζουν πια και δεν φ... μπορούν να παραμείνουν ναι, στα νησιά, η μοιράζονται είναι μικρή, στην... Ναι, η χώρα είναι μικρή και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί αυτό το γεγονός, όπως και άλλα πρέπει να συνειδητοποιηθούν, γιατί κυρία Μπάγια, η χώρα ή ανασυγκροτείται ή αφανίζεται. Εσεί, επειδή είπατε νωρίτερα ότι βγαίνετε και μιλάτε με τον κόσμο, έτσι. Και ξέρουμε Το προσπαθώ, ότι οι Έλληνε. Ναι, είμαι ένα έχουν... άνθρωπο που μιλάω με τον κόσμο. Έχουν δείξει την ευαισθησία του στου μετανάστε και στου πρόσφυγε. Ασφαλώ, ναι. Πλέον οι Έλληνε έχουν ένα ανθρωπισμό προ αυτό. Σε κάθε Δήμο, σε κάθε περιοχή θα έρθουν οι πρόσφυγε και δεν θα είμαστε πια η υπόλοιπη Ελλάδα ότι ακούμε α, στη Σάμο, στη Μιτιλίνη υπάρχει πρόβλημα πώ θα λειτουργήσει η ελληνική κοινωνία, κατά τη γνώμη σα. Θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Ήδη φαίνονται εντάσει. Ε, θα υπάρξουν εντάσει, θα υπάρξουν αντιδράσει. Δεν είναι εύκολη η να πετάσεις, ναι, Δεν είναι εύκολη Δεν είναι εύκολο να αποδεχθεί κανεί ότι δίπλα του ξαφνικά θα βρεθούν 100 άνθρωποι που για πρώτη φορά βλέπει τον τρόπο τη ύπαρξή του από τον τρόπο που ζουν, και... ε, λειτουργούν, αντίνονται. Είναι ένα μεγάλο και, πρόβλημα. Και το χειρότερο, ίσως, κύριε Κουσούλη, είναι ότι Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ω κοινωνία σε μια περίοδο που δεν διανύουμε κι εμεί τι καλύτερε των ημερών. έτσι, Ενώ και στο οικονομικό πεδίο, ναι. ξέρετε, πάντα, πάντα οι, οι εποχέ των παχιών Αγελάδων λειτουργούν κατευναστικά και παραπλανητικά ίσω. Ναι, ναι, σωστά το λέτε ναι, ναι, και παραπλανητικά. Η ευμάρεια κοιμίζει τη συνείδηση. Το θέμα είναι μια ναι, κουβέντα μόνο να πω το εξή, ότι έτσι όπω πορεύτηκε η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται ναι, 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 σιγά σιγά μπροστά σε μεγάλα προβλήματα και πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αν δεν αλλάξει δεν μπορεί να πορευτεί. Το συγκεκριμένο πρόβλημα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα πάντως που την υπερβαίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ καλά. κύριε Κουσούλη.